Να είμαστε ρε φίλε και 20 και 18. Γιατί το τραβάτε τόσο πολύ? Ωραία, ξεκίνα, πες τι έχεις να μας αποδείξεις ότι... Τι έχω ρε φίλε, έχω σε κρεμότητα θέμα προπονητή. Μπράβο. Ωραία, πάρα πολύ το σημαντικό το θέμα. Από την Πέμπτη το ξέρουμε και δεν έγινε τίποτα μέχρι σήμερα. Ήταν κουρασμένα τα κύριοι. Ναι, ξεκουράστηκαν, έκλεισε το μαγαζί για 5 μέρες. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. 5 μέρες. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Είναι η έκτη. Μπορεί να αφήνουμε ένα θέμα, να σέρνεται. Για ένα μήνα βασανίζονταν όμως. Να δημιουργούν σενάρια, να κάνουν. Ωραία, πολύ ωραία. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτή την πρακτική. Του κλείνω το μαγαζί. Εσύ πώς ξεκουράστηκες? Τι ξεκουράστηκα, δεν ασχολήθηκα. Είμαι στέλεχος του ΠΑΟΚ. Είσαι γύρω από τον ΠΑΟΚ. Και τι, είμαι στέλεχος του ΠΑΟΚ. Είχες ανάγκη από. Είμαι στέλεχος του ΠΑΟΚ. Ο λιγοήμερη ξεκούρασε. Όχι, όχι. Ήταν κακός, πολύ πιεστικό το προηγούμενο διάστημα. Κακός. Άνθρωποι είναι για αυτοί, ρε. Άνθρωποι, εννοείται, ρε φίλε. Άνθρωποι είναι να δουλεύουν σε. Ανάγκη από ρεπό. Σε ένα μεγάλο κλαμπ μαζί σου, ρε αγόρι μου. Εντάξει, δεν έχουν προπονητή και τι έγινε. Ναι. Δεν έχουν προπονητή. Πόσο έχουμε σήμερα, 6? Ναι. 6 Ιουνίου. Εντάξει, και άλλες φορές, 15 Ιουνίου. Και άλλες φορές από 15 Ιουνίου. Στις 15 Ιουνίου δεν έχει προπονητή. Εντάξει. Ψυχραιμία. Μάλιστα. Θα έρθει καλύτερος από τον Ίβιτς. Δεν το ξέρεις αυτό, δεν το ξέρω ούτε εγώ. Είναι υποχρεωμένοι να φέρουν καλύτερο τον Ίβιτς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλά. Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε. Όλοι έχουμε τις επιφυλάξεις μας για το τι επιλογή θα γίνει. Ήδη πήρε τα αυτή μου κάτι για Λουτσέσκου της Ξάνθης που πραγματικά δεν θα ήθελα να είναι πραγματικότητα. Παρότι γενικά ακούω σοβαρά πράγματα δεξιά-αριστερά, αλλά αυτό που έχει δει το μάτι μου δεν με γεμίζει. Τίποτα. Χρειαζόμαστε ένα ξεκαθάρισμα, να μην αφήνει το βασικό, αυτό που με καίει εμένα, είναι να μην αιωρείται τίποτα που σπηλώνει τον ΠΑΟΚ. Και πώς θα ζήσει η μισή πόλη? Δεν γίνεται έτσι. Ουσία από θεωρίες νομοσίας. Εντάξει, θεωρίες νομοσίας φτάνει. Γι' αυτό πρέπει τώρα να... αρχίζουνε. Τι τώρα αρχίζουνε? Τα σενάρια. Βέβαια, αφού τα αφήνεις 5 μέρες να παίζει. Γιατί φεύγει ο Ίβιτς. Εντάξει, γιατί φεύγει. Ξέρω εγώ. Ναι, δεν σας τα λένε. Δεν σας τα λένε, ναι. Για να ακουστεί τέτοιο πράγμα από εδώ και πέρα. Άμα δεν το ξεκαθαρίσει και ο ΠΑΟΚ και ο Ίβιτς το γιατί δεν συνεχίζουν μαζί, εγώ νομίζω ότι έχουν διάθεση και οι δύο πλευρές να τα βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά και να πούνε τι έγινε, τι δεν έγινε. Απλά δεν αφήνεις 5 μέρες έτσι να κάθεται το θέμα. Δεν τα αφήνεις. Εντάξει, έχει μια λογική. Σου λέει Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη είμαστε αναστατωμένοι, είμαστε εμβρασμό, θα πούμε καμιά χοντράδα, θα γίνει καμιά χαζομάρα, ας λίγο να κρυώσει. Λίγο να κρυώσει. Έτυχε να έχει... η ενταρκτική. Έτυχε να έρθει από το Κύριακο με Αγίου Πνεύματος μαζί. Άμα και επειδή είμαστε καλοί χριστιανοί, το αφήσαμε να πέσει. Τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ σε αυτό το να αφήνεις πράγματα να αιωρούνται. Τι προτιμούσες, να υποθούν όλα Τετάρτη βράδυ, να γίνει το ένα να δεις? Το Σάββατο, μια συνέντευξη τύπου. Το Σάββατο? Ναι, γιατί δεν είναι Σάββατο μέρα. Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Τι είμαστε, δημόσιο. Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Βάλε ένα Web TV, ρε. Καλοκυριάτικα. Βάλε ένα Web TV να είμαι στην παραλία να βλέπω YouTube να πούμε και να μου λένε τι έγινε. Και άμα αλλάξει άποψη. Τι να αλλάξει άποψη? Για αυτό που πήγε να γίνει. Πώς αλλάζει μια άποψη όταν και η μία πλευρά και η άλλη έχουν την ίδια άποψη, αντίθετη από αυτήν την άποψη που λες ότι θα μπορούσε να είναι? Όλα γίνονται εσύ. Δεν νομίζω. Αντιλαμβάνεσαι ότι δύσκολα μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο. Αφού δεν έχεις κάνει προεργασία. Εγώ αυτό που θέλω να θέσω δημοσίως και είναι ένας προβληματισμός μου, γιατί πρέπει να είμαστε σοβαροί επιτέλους αυτήν την ομάδα και να αφήνουμε τα πρόσωπα. Περπατάει ένας προπονητής μου στο δρόμο, θα πω ένα ακραίο σενάριο για να γίνω κατανοητός, και προσγειώνεται ένας μετεωρίτης στο κεφάλι του, χτυπά ξύλο. Στο δικό σου προπονητή θα έπρεπε να προσγειωθεί. Εντάξει, πού θα πάει. Απροσγειωθεί σε σένα. Στον Πάπη που έχει και μεγάλη επιφάνεια. Στον Πάπη τον Τζέντε θα με πάει μόνο που έχει κάτι δουλειά. Ωραία. Σε όλα τα άλλα. Περπατάει ο προπονητή σου και τρώει ένα μετεωρίτη στο κεφάλι. Αντίο, κηδείες, ιστορίες, τύπα ξύλο. Ωραία. Εσύ δεν πρέπει σαν οργανισμό να παρακολουθεί 10-15 προπονητέ που βρίσκονται, τι κάνουν, που ταιριάζουν. Δεν πρέπει να είναι μια μόνιμη παρακολούθηση. Ο Κονσέισαο. Ουσιαστικά όταν έκανε πρόλαβε... να τον πάρουν, πήρε Πόρτο 3 εκατομμύρια το χρόνο. Το πρόλαβε Πόρτο. 3 εκατομμύρια το χρόνο. Πάρα πολύ καλός. Πρώτα απ' όλα εκπληκτικός χαρακτήρας. Από πρόπερση. Χαρακτήρας. Χαρακτήρας ενός σαν προπονητής, όχι για παρέα. Πήγαινε, κάνε μαγκιά στον Κονσέισαο. Και άμα δεν σε βρουν πουθενά σουβλισμένο, εντάξει. Θα σου πω εγώ.
Ναι. Ιδανικός ήταν. Ναι, αυτό ακριβώς. Και πέρυσι και πρόπερσι. Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα μας τώρα. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη παρακολούθηση, έτσι ώστε αν πέσει ένας μετεωρίτης στο κεφάλι του προπονητή μου, ωραία, αυτό το ακραίο παράδειγμα που χρησιμοποιώ, να είμαι έτοιμος να αντικαταστήσω. Εσύ είσαι πάντα έτοιμος να αντικαταστήσεις έναν προπονητή από αυτόν που είναι από πίσω του στην ΚΑΠΑ 20 κλπ. Έχεις σχολή αντικατάστασης. Δεν νομίζω ότι μετά το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ο Πάμπλο. Σιγά μωρέ, σιγά μωρέ. Ναι. Φαγωθήκατε. Τέλος πάντων, δεν είναι έτοιμο για αυτή είναι η σχολή αντικατάστασης. Ναι. Για αυτόν τον ρόλο. Το ξέρουν όλοι, δεν θα το πει κανείς ποτέ βέβαια. Δεν το είπε ο μαλάκας τώρα. Ναι. Αν δεν οι άλλοι θα κάνουν τους Κινέζους 100%. Τέλος πάντων. Είναι κακό το ότι δεν υπάρχει προεργασία και είναι στα μελανά σημεία της λειτουργίας του μηχανισμού του ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Αν θέλεις να ανέβεις επίπεδο, αυτά τα πράγματα είναι η ΑΒ. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Και πώς θα αποδείξεις ότι δεν υπάρχει προεργασία? Δεν θα το αποδείξεις, αλλά εμείς ξέρουμε. Θα σου πει ο κύριος Μίχελ ότι έτοιμος είμαι εγώ. Έτοιμος είναι. Ναι. Ωραία, περιμένουμε ανακοίνωση του προπονητή σήμερα μετά την. Μπορεί. Μακάρι. Το αποκλείς. Ναι. Το μένει ποιο θα ανακοινώσει. Άμα ανακοινώσει κάποιον από εδώ γύρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία προεργασία. Και άμα ανακοινωθεί ο Βέλγος. Ο Βέλγος είναι μια άλλη περίπτωση. Φρικότρεν. Είναι μια άλλη περίπτωση. Που έχει ένα βιογραφικό, δεν είναι στα καλύτερά του βέβαια τα τελευταία χρόνια. Μια περίπτωση, 61 χρόνια πόσο είναι. Ναι. Δεν λες και παραγωγική ηλικία τη συγκεκριμένη, αλλά τέλος πάντων είναι μια επιλογή. Δεν έχεις πολλές επιλογές. Και επειδή βλέπω οι δικοί μας χλεβάζουν πάντα το τι κάνουν οι άλλοι, να ενημερώσω μετά από καμιά 20 κύριο Χάση. Τηλέφωνα που έκανα, όχι για Χάση, για τον τεχνικό διευθυντή που πήρε ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός, εντάξει. Για το Χάση δεν ξέρω. Μα η πρώτη του επιλογή αυτή είναι όμως. Ναι, εγώ μου σου λέω. Και είναι χτυπάντα κεφάλια τους. Εντάξει. Σου λέω απλά ο τεχνικός διευθυντής τους δεν είναι κακή επιλογή. Εκτός εάν τον έχουν σε ρόλο διακοσμητικό και κάνουν τα δικά τους. Έρχονται οι Αλβανοί και μας παίρνουν τις δουλειές. Παναγιώτης Τάκης Λεμονής. 2017 μετά Χριστό. Καλημέρες. Ηρωνεύεται ο φίλος του ΠΑΟΚ την ομάδα του Ολυμπιακού. Να μην ηρωνεύεται κανείς κανέναν, παιδιά. Να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. 5 προπονητές άλλαξε και σε ξεπέρασε η βαθμολογία πάλι. Ακριβώς. Και σε ξεπέρασε και η ομάδα που άλλαξε 3 προπονητές. Ποιος? Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Αυτές είναι οι πραγματικότητες. Η ΑΕΚ δεν σε ξεπέρασε για την ακρίβεια, εντάξει τώρα. Απλά κέρδισε τα play-off. Κέρδισε τα play-off. Δεν ξεπέρασε τον ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο. Όχι, δεν θα μπορούσε με 3 προπονητές να το κάνει αυτό. Ναι. Αλλά στα play-off παρουσιάστηκε πιο έτοιμη από σένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Και πάνω στην αλήθεια θα συνειδηζόμαστε και πάνω στα γεγονότα. Ούτε στις εικασίες ούτε στα καφενεία. Και είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε φοβόμαστε και εγώ και εσύ, εντάξει, την επιλογή που θα γίνει. Φυσικά. Εννοείται. Γι' αυτό εγώ γράφω ξεκάθαρα ότι είναι κακή αυτή η εξέλιξη με τον Ίβιτς. Κακή εξέλιξη εννοείς ότι... Γιατί και σκέφτομαι και αυτό. Δεν έχω εμπιστοσύνη και στην επιλογή με βάση ό,τι έχει συμβεί και στην προεργασία αλλά και στη στήριξη και στη λειτουργία και στη χημεία με τον επόμενο. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Εντάξει, για μένα το βασικό είναι να ξέρεις σαν κλαμπ τι ακριβώς αναζητάς. Και εδώ είναι το κομμάτι της προεργασίας. Δηλαδή, έχεις το σθένος να πας σε ένα μεγάλο όνομα και να του πεις αδερφέ Μουρίνιο, έχω ένα κορμό. Εγώ από σένα δεν θέλω 20 μεταγραφές αυτού και από την αρχή. Θέλω 5 πρωτοκλασσάτους παίκτες σε θέσεις που πονάω. Μπορείς με αυτήν τη λογική να έρθεις και να πάμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός στόχος. Και αν θες 2 εκατομμύρια, βεβαίως θα σου δώσω εγώ ένα 200, 500 θα πάρεις άμα πάρω το πρωτάθλημα και 300 αν περάσω στους 16 του Europa League. Να βάζεις τέτοια μπόνους δηλαδή, όχι μπόνους τώρα, ταξίσαμε και έχει μπόνους. Εντάξει. Δεν έρχεται. Πολύ δύσκολα. Γι' αυτό χρειάζεται προεργασία. Για να πας κάπου... Άσε που για να ψήσεις να έρθει ένας τέτοιος θες κανένα τρίμηνο να τον ψήσεις. Εντάξει, νομίζω περιφάνεις. Καλά. Αν έχεις ξεκάθαρες ιδέες για το τι θες να κάνεις, αν έχεις να παρουσιάσεις ακριβώς το τι διαθέτεις
εντάξει, και το που βρίσκεσαι, νομίζω ότι δεν θέλεις ένα τρίμηνο ή θα φας τη χιλόπιτα πολύ γρήγορα. Θα επιμείνεις. Και με τον Στέφανση κάπως έτσι έγινε. Άσχετα στην πορεία τι αποδείχτηκε, τι ακολούθησε, για να πιστεί, ξεκίνησε μια προσπάθεια από πολύ νωρίς και κατέληξε μετά από κανένα δίμηνο. Εντάξει, η μόνη ασφάλεια που έχουμε στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι μπορεί να του γυρίσει του μεγάλου και να πει πόσο θες, 1,5 εκατομμύριο, καλά πάρε 2,5 και μην ρωτάς πολλά και έλα. Έλα να πάρω το πρωτάθλημα. Μόνο έτσι δηλαδή μπορείς να το σώσεις το χρονικό. Έχουμε 20 μέρες. Αυτές είναι. Έχεις όμως ρόστερ. Έχω κορμό. Δηλαδή δεν φοβάμαι την ομάδα στον τρίτο προκριματικό. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας πιάσει πανικός. Εντάξει, όπως το θέτεις, η τελική, γιατί τελική είναι μέσα στο καλοκαίρι, είναι πάντα επικίνδυνη. Ναι, ρε, ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και εσένα τους ξεπερνάει. Ναι, γιατί αν μείνει έτσι το πράγμα, θα έχει ένα κορμό. Δηλαδή, αν μου φέρεις ένα στόπερ και ένα τερματοφύλακα μέχρι 20 Ιουλίου, όχι 20, λάθος, μέχρι 10 Ιουλίου, εντάξει, είμαι καλά. Για αυτόν τον προκριματικό. Καλά είσαι, καλά είσαι. Ναι. Το ρόστερ υπάρχει, δεν λύγει κανένα συμβόλαιο, να πεις ότι φεύγει κανένας υπερπολίτημος. Αυτό σου λέω, ρε. Άντε να φύγει ο Τσίμερ με πώληση που το δουλεύουν τόσο καιρό άλλωστε. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Για να μην τα λέμε και όλα ότι είναι... Δεν είναι μαύρα όλα, σου λέω, ρε. Δεν πρέπει να βιαστείς. Κορμός υπάρχει. Θέλουμε ποιοτικές προσθήκες. Ξεκάθαρα. Και τερματοφύλακα οπωσδήποτε. Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί αν πάω με Μπρίκιτς, που δεν θα μείνει βέβαια, στα προκριματικά, εγώ λέω να μείνω για διακοπές λίγο παραπάνω, θα γυρίσω κατά 15 Αυγούστου. Θα βρω κάπου, καμιά σκηνή, σε κανένα κάμπινγκ, πουθενά, σε καβουρότρυπα, θα χωθώ σε κανένα καβουρότρυπα και θα έρθω μετά. Λοιπόν, πρώτο διάλειμμα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Λογικά κάποια στιγμή θα πάμε και στα υπόλοιπα τμήματα, τις εξελίξεις που προκύπτουν. Λίγο μετά τις 12:30 επιστρέφουμε μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στοιχεία που έχουμε. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι τα δεδομένα για το κύριο θέμα του προπονητή. Τι ξέρουμε για τους λόγους που έφεραν εδώ αυτό το θέμα, και υπάρχει εκκρεμότητα και το πιο πιθανό σενάριο είναι να χωρίσουν οι δρόμοι του ΠΑΟΚ με τον Ίβιτς. Νομίζω ότι αναφέραμε αρκετές φορές, ειδικά το τελευταίο διάστημα μέσα στην Άνοιξη, Απρίλιο-Μάιο, θέσαμε ένα ερώτημα γιατί δεν ξεκαθαρίζει αυτή η εκκρεμότητα με την ανανέωση του συμβολαίου. Για ποιο λόγο, το θυμίζαμε, αναρωτιόμασταν. Η λογική λέει ότι θα έπρεπε να έχει πάρθει απόφαση. Είτε θετική είτε αρνητική. Για να πάρθει θετική απόφαση για τον Ίβιτς υπήρχαν πολλές αφορμές, πολλά δεδομένα. Νομίζω ότι πιο πολλοί συμφωνούν πως μέχρι και το κύπελλο ήταν πάρα πολύ επιτυχημένος. Κάπου εκεί αναρωτιόμασταν ποιος είναι ο λόγος που ο Σαββίδης δεν τελειώνει αυτό το ζήτημα. Γιατί έχει αυτή την αμφιβολία, γιατί αφήνει αυτή την εκκρεμότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνος ξέρει. Εκείνος ξέρει, ίσως κάποια στιγμή το αναφέρει. Ποιοι ήταν οι λόγοι που διατηρούσαν σίγουρα, αυτή την εκκρεμότητα. Σίγουρα έχει μεγαλύτερη γνώση από όλους μας πάνω στο τι συνέβη μέσα στη σεζόν. Ωραία. Απλά καλά είναι αν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να υποθούν, γιατί δεν λέγονται και όλα δημοσίως, να υποθούν. Μετά το Μάιο είχαμε τρία γεγονότα που συνδυάζονται με αυτό το θέμα του προπονητή που μας απασχολεί και είναι το βασικό. Το πρώτο έχει να κάνει με τη δήλωση Ίβιτς στη Σερβία. Αν θυμάμαι καλά, τα πρέπει να ήταν 9 Μαΐου, 10 Μαΐου, αμέσως μετά το τελικό. Ήταν μια συνέντευξη στην οποία ο Ίβιτς σαν να έθετε ερώτημα, σαν να έβγαζε ένα παράπονο, σαν να άνοιγε το θέμα μόνος του, λέγοντας συμβόλαιο μου τελειώνει, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν έχω μιλήσει. Δεν ήταν ένα συνένα. Ένα συνένα.
Το συν ένα τι είναι, στον αέρα, δεν είναι κάτι οριστικό. Ήταν στον αέρα. Εκείνη η συνέντευξη, που σαν έθετε λίγο πιο πιεστικά το θέμα της παραμονής του, νομίζω ότι επηρέασε αρνητικά το Σαββίδη. Δεν του άρεσε το ότι άνοιξε έτσι το θέμα με μια συνέντευξη. Δεύτερο δεδομένο, δεν διαψεύστηκε από κανέναν. Ο Ίβιτς πήγε στο Σαββίδη και του έβγαλε ένα φόβο για το παρόν και το μέλλον του, με αφορμή την οικογένεια, τη δική του και του αδερφού του. Γιατί, πώς, από πού, τι έγινε, είναι ένα δεδομένο όμως. Έχουμε ένα το προφανές. Μετά την επίσημη καταγγελία του Αποστολόπουλου για τα όσα έγιναν στο Ολυμπιακό Πλατανιάς, την επόμενη μέρα ο Ήλια Ίβιτς κάνει δημόσια τοποθέτηση ξεκάθαρα για να βγει εκτός πλάνου. Προφανώς εκεί κάτι έγινε, εντάξει, με τον Ήλια. Για το θέμα του Βλάνταν όμως, είναι και αυτό ένα δεδομένο. Μια αρνητική διάθεση, ένα χάλασμα. Δεν το διέψευσε ούτε ο ίδιος όταν το ρωτήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τρίτο δεδομένο, μετά από αυτά τα δύο, η κακή πορεία και η αποτυχία του ΠΑΟΚ στα play-off. Και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Τώρα, αυτή η πορεία επηρεάστηκε από τα άλλα δύο. Ήρθε ως συνέχεια, είναι ένα ξεχωριστό γεγονός. Τέλος πάντων, και αυτό έπαιξε σίγουρα ρόλο στο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Καλός ή κακός, ο καθένας έχει φυσικά την άποψή του. Άλλοι, νομίζω οι πιο πολλοί, κάνουν θετική, είναι θετικοί στον απολογισμό του Ίβιτς, ότι έχει πετύχει αρκετά πράγματα. Υπάρχουν άλλοι που είναι αρνητικοί. Okay, αυτά έτσι πρέπει να είναι, να υπάρχουν πολλές απόψεις. Και φτάσαμε Τετάρτη βράδυ, την προηγούμενη Τετάρτη βράδυ, αλλά και την Πέμπτη, να δημιουργηθεί μια απόσταση, κυρίως μεταξύ του Σαββίδη και του Ίβιτς. Ίσως και εκνευρισμός, ίσως και υψηλή τόνη. Λέγεται ότι αν σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχει κάποια εξέλιξη, πολύ δύσκολα θα είναι παρόν ο ίδιος ο μεγάλο μέτοχος. Δηλαδή ότι ούτε καν θέλει να έχει επαφή. Γιατί, δεν ξέρω, εκείνος ξέρει, όπως ξέρει και τα άλλα γιατί. Γιατί δεν ανανέωσε μέχρι τον Μάιο, γιατί έγινε ό,τι έγινε μέσα στο Μάιο, γιατί ενοχλήθηκε από τη δήλωση του Ίβιτς. Εκείνος γνωρίζει και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Αυτές είναι οι απαντήσεις που έχουμε στο γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Κάποια δεδομένα, κάποιες πληροφορίες, πιο πολύ δεδομένα, για να μην κάνουμε υποθέσεις. Οι υποθέσεις είναι η παγίδα. Ναι, τώρα θεωρίες, σενάρια, υποθέσεις είναι για αλλού. Ας μείνουμε στα δεδομένα. Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ένας φίλος γράφει πολύ σωστά σε ένα μήνυμα στο σχολείο της ημέρας. Μα τι ασχολείστε, λέει, με συνάντηση της Τρίτης, αφού η ΠΑΕ στο αφιέρωμα για τους τραυματισμούς, για τους συνεργάτες του Ίβιτς, μιλάει σε χρόνο αόριστο. Δηλαδή είναι τελειωμένο το θέμα. Είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε μια πισινή. Εντάξει, όλες οι ενδείξεις που έχουμε μιλάνε για διαζύγιο. Εντάξει. Ό,τι και να λέμε. Ναι, όλοι. Και οι συνεργάτες έχουν ενημερωθεί για αυτό το πράγμα. Οι συνεργάτες έχουν μαζέψει τα πράγματά τους. Και έχουν αποχωρήσει. Αυτές είναι οι απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε στο γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Και ο Ίβιτς, αλλά πολύ περισσότερο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σίγουρα όταν τελειώσει αυτό το ζήτημα, έχουν υποχρέωση να το ξεκαθαρίσουν. Όσο γίνεται περισσότερο να καλύψουν τα ερωτηματικά που έχει ο κόσμος. Και είναι δικαιολογημένα. Να μην πλανάτε. Να μην είναι... Νομίζω ότι έπαιξε και το ερώτημα. Πλέον ο ΠΑΟΚ δεν έχει περιθώρια, παιδιά. Σε λίγο θα γίνουν εκλογές, σε ελπίζουμε. Εντάξει, που θα φέρουν μια ισορροπία και μια μεγαλύτερη ηρεμία γύρω από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, γιατί πολλά έχουν να κάνουν και με παιχνίδια εξουσίας από τα όσα γίνονται. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλά περιθώρια του χρόνου. Θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σύλλογο αξιόμαχου που θα πείθει ότι πάει για πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι και στο ερώτημα μπορούμε να πάμε με τα σημερινά δεδομένα για πρωτάθλημα, δεν ήταν η απάντηση θετική από αυτά που ξέρουν στον ΠΑΟΚ και έχουν ζήσει στον ΠΑΟΚ. Εμένα είναι και αυτό το κομμάτι το οποίο λαμβάνω ως μήνυμα μέσα από την ΠΑΕ. Το θέμα είναι ότι για να απαντήσεις αρνητικά
στο ότι αν μπορεί ή όχι ο Ίβιτς να πάρει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να παρουσιάσεις και κάτι το οποίο θα είναι καλύτερο του Ίβιτς. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και την εκπομπή με το ερώτημα τι θα έρθει. Δεν είναι οι επιλογές πολλές. Το κομμάτι προεργασία εμείς εκτιμάμε ότι δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη, μακάρι να διαψευστούμε. Είναι κρίσιμες ημέρες, δεν θέλει πανικό, αλλά καλό θα ήταν ένα τόσο σοβαρό θέμα με έναν άνθρωπο που πρόσφερε στην ομάδα, δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο, να είναι στον αέρα τόσες μέρες. Θέλει σοβαρότητα, θέλει σεβασμό στο κλαμπ και στο κοινό του βέβαια, το οποίο παρακολουθεί με απορία σχετική τα όσα διαδραματίζονται την τελευταία εβδομάδα. Λοιπόν, είπαμε και στην αρχή ότι προτίμησαν στον ΠΑΟΚ να αφήσουν να περάσει ένα πενθήμερο χωρίς να γίνει το παραμικρό, καλός ή κακός. Είναι και αυτό ένα γεγονός. Και φτάσαμε στη σημερινή ημέρα όπου φημολογείται, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι έτσι οριστικό, πως θα συναντηθεί ο Ίβιτς με τον Μίχελ για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Πάμε στην Ελένη Τιμπούντου για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες που υπάρχουν και για αυτό το θέμα, αλλά και κάποια πρώτα ονόματα τα οποία παίζουν προπονητικά. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάνω στο θέμα του Γκλάντα Νίβιτ, να σημειώσω και εγώ αυτό που είπε και ο Σταύρος νωρίτερα, ότι ναι, οι συνεργάτες του ενημερώθηκαν σχεδόν μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό, ότι κάπου εκεί τελειώνει η συνεργασία τους με τον ΠΑΟΚ, και ενημερώθηκαν να μαζέψουν τα πράγματά τους. Μάλιστα, μιλώντας με αρκετούς από αυτούς και αναφέρομαι στους Σέρβους συνεργάτες που είχε ο Βλαντανίβιτς, δεν έδιναν καμία πιθανότητα παραμονής του Βλαντανίβιτς, τον οποίο όπως όλα δείχνουν θα ακολουθήσουν και στον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Όπως, ο βοηθός έχει κλείσει ήδη κάπου. Όχι, ο βοηθός. Βασιλίνοβιτς έχει κλείσει διευθύντα αστερά. Όχι. Είναι μέσα στις λύσεις και μέσα στα ονόματα που παίζουν για να ενταχθεί στο team του Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος ανέλαβε και επίσημα. Μιλόγεβιτς. Του Μιλόγεβιτς, ναι. Ο οποίος ανέλαβε και επίσημα. Ο Μιλόγεβιτς, ο οποίος ήλπιζε ότι θα πιάσουν τόπο οι κρούσεις που έγιναν για λογαριασμό του στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έπιασαν τόπο. Και έχοντας φτιάξει ένα καλό βιογραφικό. Όχι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, με το πέρασμά του από τον Πανιόνιο θεώρησε ότι ίσως ήταν αρκετό για να αναλάβει τη. Ναι, περίμενε. Περίμενε ότι κάτι μπορεί να γίνει. Όταν διαπίστωσε ότι δεν έχει τύχει, συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα που εντάξει, είναι μια σημαντική ομάδα για αυτόν. Και μέσα στο team το οποίο ενδέχεται να τον στελεχώσει, πιθανότατα να είναι και ο Βεσελίνοβιτς, ο οποίος φιγουράρει δυνατά στον τύπο της Σερβίας εδώ και αρκετές ημέρες. Γι' αυτό που έλεγα για τους συνεργάτες του, ναι, είναι προφανώς όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσουν τον Ίβιτς, δεν έδιναν καμία πιθανότητα παραμονής του Βλάνταν Ίβιτς με βάση τις συνθήκες και τα δεδομένα και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Από Τετάρτη βράδυ, Από Τετάρτη βράδυ, ναι, οι περισσότεροι ήδη βρίσκονται στην πατρίδα. Ήταν δύσκολο το βράδυ της Τετάρτης. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για εκείνους και για τον Βλαντανίδης. Γενικότερα υπήρχε η αίσθηση ότι κάπου εδώ ο κύκλος κλείνει και για αυτούς και για τον ΠΑΟΚ. Τώρα θετικά, με θετικό πρόσημο, με αρνητικό πρόσημο, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε στη διάθεση του καθενός. Θα γίνει η συζήτηση και φυσικά αυτή η συζήτηση θα ενισχυθεί από το ποιος θα διαδεχτεί τον Ίβιτς, αν και εφόσον ολοκληρωθεί το διαζύγιο. Κρατάμε πάντα έτσι μια πισινή και μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις με αστερίσκο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα που μιλάμε επίσημη ανακοίνωση για τον Βλάνταν Ίβιτς. Τώρα, για κάποια ονόματα που ήδη παίζουν, υπάρχουν πληροφορίες. Αρχικά για τον μπαμπά Λουτσέσκου, το ξεκαθαρίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν συμπτωματικό πως έφυγε από τη Ζενίτ και υπάρχει αυτή η σχέση με τον Μίχελ, όχι όμως ότι έγινε κάτι άλλο. Τώρα, υπάρχει περίπτωση οι Ρουμάνοι να κάνουν απλώς λάθος το όνομα του Λουτσέσκου. Του μπαμπά. Ναι, με το γιο. Γιατί ήταν βέβαιο ότι αναλαμβάνει όχι Λουμα, είναι βέβαιο ότι ο γιος έχει προταθεί σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντως το όνομα του μπαμπά ήταν το πρώτο που πλασαρίστηκε. Εκεί μήπως κάνει λάθος το όνομα, στο μικρό όνομα.
να μπερδεύεις τον μπαμπά Μιρτσέα με τέτοια καριέρα προπονητή. Καλά, στη Σερβία δεν είναι και ο Λάρι Κίνγκ. Εντάξει. Νομίζω θα ήταν χοντρό λάθος, ούτως ή άλλως η φωτογραφία του μπαμπά ήταν αυτή η οποία... Ναι, αυτό εννοώ ότι μιλάει αυτός ο δημοσιογράφος με κάποιον και του λέει για Λουτσέσκου. Και πάει το μυαλό του στο Λουτσέσκου τον μπαμπά. Ναι. Σωστά. Ωραία, σωστά. Μπορεί να γίνει στραβή. Εδώ βγάλαμε τον, για τον Αντώνη Μήνου, τον Γιώργο Μήνου στον αέρα. Δηλαδή έχουν γίνει και αυτά. Σωστά, σωστά. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια προεργασία προφανώς. Ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα στον πάγκο του Δικεφάλου. Ένα από τα ονόματα τα οποία φαίνεται πως παίζουν δυνατά για, για να αναλάβει τις τύχες του ΠΑΟΚ είναι αυτό του 60χρονου Βέλγου προπονητή του Φράνκι Φερκάουτερεν. Φερκότερεν είναι ένα θέμα το πως ακριβώς προφέρεται το όνομά του. Φερκάουτερεν θα τον λέω εγώ τουλάχιστον, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος από τις 31 Οκτωβρίου του 2020. Φυλακή ήτανε. Κυκλοφορεί ελεύθερος ενώ δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο, δεν ανοίξει σε κάποια ομάδα. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Ρωσία. Ένα αρκετά γεμάτο βιογραφικό, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της προπονητικής του καριέρας, με πρωταθλήματα στο Βέλγιο, με ένα καλό όνομα στην πατρίδα του, το οποίο όμως σαν να έχει ξεθοριάσει τα τελευταία χρόνια με ανεπιτυχείς, θα το θέσω, επιλογές στην καριέρα του, με σταθμούς που δεν του τέριαξαν τόσο πολύ στο προφίλ του, με περάσματα τα οποία κάπως αμαύρωσαν εντός εισαγωγικών το βιογραφικό του. Σαφώς πρόκειται για έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, υπήρξε ποδοσφαιριστής, το ψευδώνυμο του είναι μικρός πρίγκιπας, όπως τον αποκαλούν χαρακτηριστικά στο Βέλγιο, ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα του ποδοσφαίρου της πατρίδας του, αγωνίστηκε σε Άντερλεχτ και Νάντ. Και όταν λοιπόν αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Ξεκίνησε εκεί από τις Ακαδημίες της Μαλίν από το 1994, περίπου χρονολογείται η προπονητική του καριέρα. Το 1997 αναλαμβάνει τις τύχες της ομάδας ως πρώτος προπονητής και στην ουσία από εκεί και πέρα αρχίζει και διαγράφει την πορεία του στους πάγκους. Το 1998 βρίσκεται στην Άντερλεχτ, την οποία, όπως ο ίδιος έχει αποκαλύψει, είναι η αγαπημένη του ομάδα, είναι η ομάδα της καρδιάς του και είχε την ευκαιρία να την κοουτσάρει. Βέβαια πέρασαν αρκετά χρόνια για να γίνει πρώτος προπονητής. Στην αρχή ήταν ο βοηθός του Άρη Χάν, τον οποίο σαφώς και γνωρίζει η οικογένεια του Δικεφάλου πολύ καλά. Το 2005 έγινε τελικά το όνειρό του πραγματικότητα και βρέθηκε στον πάγκο της Άντερλεχτ, με την οποία κέρδισε δύο πρωταθλήματα, το 2005-2006 και την αμέσως επόμενη χρονιά, και άλλα δύο Super Cup Βελγίου. Εξαργύρωσε την επιτυχία του αυτή στον πάγκο της Άντερλεχτ με το να πάρει τις τύχες της εθνικής ομάδας, της εθνικής Βελγίου. Το πέρασμά του ήταν σύντομο και ένα χρόνο μετά βρέθηκε στην Γκένκ. Πήρε το πρωτάθλημα και με την Γκένκ και την επόμενη χρονιά, μάλιστα το 2010, πήρε το Super Cup και κατόπιν αναχώρησε. Εκεί κάπως αρχίζει η καριέρα του να παίρνει την κατιούσα, θα λέγαμε, γιατί είχε έτσι διάφορα περάσματα από το Κατάρ, από τον πάγκο της Αλ Τζαζίρα, της Sporting Λισαβόνας. Ξαναβρέθηκε στην Μαλίν από την οποία έχει ξεκινήσει. Αλλά στη Sporting Λισαβόνας δεν είναι κακή επιλογή, απλά δεν πρέπει να κάθισε πολύ. Ναι, ήταν τα περάσματα πολύ σύντομα, δεν του τέριαξαν και δεν πρόλαβε να δείξει το έργο του, δεν τέριαξε με τη φιλοσοφία της ομάδας. Ο καθένας μπορεί να πει πολλά και διάφορα. Επέστρεψε στη Μαλίν για δεύτερη φορά ως προπονητής και κατέληξε στην Ρωσία, στην Κρίλια Σοβέτοφ, που είναι και ο τελευταίος σταθμός στην καριέρα του. Από εκεί αναχώρησε νωρίς-νωρίς, για την ακρίβεια απολύθηκε, για να τα λέμε όλα, στις 31 Οκτωβρίου του 2016, και εκ τότε κυκλοφορεί ελεύθερος, με την έννοια ότι δεν δεσμεύεται με κάποια ομάδα. Παραμένει, συνεχίζει την προπονητική του καριέρα, δεν έχει αποφασίσει να αποσυρθεί. Έχει δώσει, έτσι, για το στατιστικό της υπόθεσης, 299 αγώνες, μετράει 146 νίκες, 70 ισοπαλίες και 83 ήττες. Ωραία, Ελένη. Είναι. Εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι είναι μία από τις επιλογές που υπάρχουν. Προφανώς, όπως όλοι οι ελεύθεροι προπονητές, δηλαδή δύσκολα θα βγει κάποιος εκτός λίστας αυτή την περίοδο. Ό,τι υπάρχει θα το εξετάσει λογικά. Αυτός έχει ένα background, είναι η αλήθεια, όχι στα πολύ καλύτερά του από ό,τι καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι ερωτηματικό. Νομίζω ότι σύντομα θα ξέρουμε αν θα είναι ένας από αυτούς που είναι ψηλά στη λίστα ή όχι. Και αν τελικά θα είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο του ΠΑΟΚ συγκεκριμένος. Ωραία, Ελένη, σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
Ο 490 γράφει τη δική του άποψη. Ο προπονητής για μένα είναι μία μαριονέτα. Αν έχω Σαββίδη και προπονητή από το β' τοπικό, ας πούμε, θα πάρω το κύπελο και θα βγω δεύτερος, λέει. Αν έχω Παπαθανασάκη και προπονητή τον Κλοπ, θα πέσω κατηγορία. Είναι η δική του άποψη και στο τέλος γράφει για το κύπελο. Ο Παπαθανασάκης δεν έπεσε κατηγορία ούτε με τον Παντελίδη, άρα ποδοσφαιρικά. Και ο Σαββίδης 5 χρόνια δεν είναι. Ο προπονητής είναι το Α και το Ω στην προκειμένη περίπτωση για να μανατζάρει και το Σαββίδη. Για τον Ολυμπιακό δεν είναι το Α και το Ω. Ναι, για μας είναι. Εμείς είμαστε προπονητοκεντρική ομάδα. Ό,τι κάναμε στην ιστορία μας είχαμε μεγάλο προπονητή. Μιλάμε για διάρκεια τώρα, όχι ένα τέτοιο, ένα λαμπάδιασμα. Σου λέει δεν έχεις ποτέ Σαββίδη όμως. Ναι, αλλά Σαββίδη με προπονητή πρέπει να κυνηγάω. Όχι να πείθω ότι ο Σαββίδης είναι κατάλληλος και για προπονητής. Απόψεις είναι αυτές, θα τις δούμε και στην πορεία. Αφήνουμε για λίγο το θέμα του προπονητή, που εντάξει είναι το κύριο. Πάμε σε θέματα παικτών. Δηλώσεις, έχει αρκετές δηλώσεις που ανοίγουν έτσι διάφορα θέματα. Θα τις δούμε με το που επιστρέψουμε. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Είμαστε ήδη 10 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Λίμπερο. Κάναμε μια πρώτη αναφορά στο θέμα του προπονητή. Πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα με διάφορα δεδομένα. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα της ποδοσφαιρικής ομάδας με παίκτες. Καλοκαίρι έχουμε πλέον. Λογικά δεν θα είναι ένα τόσο γεμάτο καλοκαίρι όπως το περσινό, με τόσες πολλές αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Αυτό φαντάζομαι ένα πλεονέκτημα για την ομάδα του Δικεφάλου. Αλλά εντάξει, είναι τα υπάρχουν ζητήματα, ανάγκες, αποφάσεις που να ληφθούν για παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ και ίσως πρέπει να αποχωρήσουν, φυσικά και για μεταγραφές που χρειάζεται να κάνει ο ΠΑΟΚ. Πάμε! Βλέπω ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό και τα μέσα ενημέρωσης και τα λοιπά για φωτοβολίδες, για τραυματισμούς στο τι ΣΕΦ. Τι ωραίο ήταν, για... γέλιο έβγαλα. Ναι, ναι. Με φωτογραφίες, για το χτύπημα, με... Το καμένο το πουκάμισο που είναι, ρε, αφού... Ναι, θα πρέπει να κάνουμε το πουκάμισο. Άλλη τακτική τώρα από τον Παναθηναϊκό και όλη την οικογένεια γενικώς σε σχέση με αυτό που συνέβη στη Λεωφόρο. Έτσι τα έχει, τα φέρνει η ζωή. Και αυτά που λες αναγκάζεσαι να τα καλέσεις μετά από λίγο καιρό. Και μετά πάλι το ίδιο και μετά πάλι κολλητούπες και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στον Γρηγόρη τον Ατρίδη. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλησπέρα, παιδιά. Εσύ πιστεύεις ήταν μπιμπίκι αυτό, ήτανε, τι ήταν ακριβώς το σημάδι? Ναι, τώρα που έχουμε μπει για τα καλά στο καροκαίρι, υπάρχει περίπτωση να ήταν κάποιο ζωήφιο που τον περπάτησε. Ναι. Πολύ πιθανό δηλαδή. Να ξεκινήσουμε από τον Τζίμι Ροτ και ρωτήσει συμβαίνει με το Βόσνιο ποδοσφαιριστή που είναι στο επίκεντρο. Θα έλεγα ότι εδώ και καιρό είναι στο επίκεντρο. Στο τελευταίο μάτς υπήρχαν άνθρωποι κατάσκοποι, στο θέσω έτσι, για να τον παρακολουθήσουν, να αποκτήσουν και άλλη μια εικόνα για το Βόσνιο και τα χαρακτηριστικά του. Το θέμα έχει ανοίξει έτσι και αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό, τον παρακολουθούν. Τι συμπέρασμα βγάζουμε και από όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει? Νομίζω πως για να έχουμε μια πιο καλή εικόνα για την υπόθεση του Τσίμιρο, ίσως θα μας βοηθήσει όλους να σκεφτούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί πριν από λίγους μήνες και με έναν άλλο ποδοσφαιριστή, τον Ροντρίγκες. Και γιατί το λέω αυτό? Και ο ένας και ο άλλος είναι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει όταν τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ ήταν ο κύριος Άρνεσεν. Και ενδεχομένως ένας βασικός κίνδυνος που ελοχεύει και στην περίπτωση του Τσίμιροτ είναι πως η πλευρά που εκπροσωπεί τον ποδοσφαιριστή και ο τρόπος τον οποίο χειρίζεται την υπόθεση και πιέζει για να υπάρξει κάτι καλύτερο για το μέλλον του δημιουργεί προβληματισμό στον ΠΑΟΚ, και αυτός ο προβληματισμός έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει ερωτηματικό κατά πόσο ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός και σαν κλαμπ μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Λέω εγώ. Και γιατί το λέω αυτό? Είναι γνωστό και είναι και αρκετά ξεκάθαρο και στην πλευρά του τεχνικού διευθυντή του ΠΑΟΚ, του κυρίου Μίχελ, ότι ο εκπρόσωπος του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή του Τσίμιρο κάνει προσπάθειες
να, και είναι και κομμάτι της δουλειάς του και καλά κάνει προφανώς, να προωθήσει όσο περισσότερο γίνεται τον παίκτη του. Είναι πολλές οι φορές στις οποίες έχουν έρθει σκάουτερ για να δουν παιχνίδια του ΠΑΟΚ σε μια σεζόν στην οποία ο Τσίμιροτ είχε αγωνιστεί σε παραπάνω παιχνίδια από αυτά που θα έπρεπε αριθμητικά. Και από εκεί νομίζω ότι προκύπτει έτσι και το αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα, για να τα πάρουμε λίγο χρονικά τα πράγματα πώς έχουν γίνει. Αρχικά υπήρχε κάποιο δημοσίευμα από την πατρίδα του, τη Βοσνία, που έκανε λόγο για συγκεκριμένη πρόταση της Werder Bremen και μάλιστα γινόταν αναφορά και σε συγκεκριμένο ποσό που έφτανε τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι καινούργιο σενάριο και στο παρελθόν έχει γραφτεί ότι ο Τσίμιροτ παρακολουθείται από γερμανικές ομάδες. Εγώ θα πω προφανώς και προς τα εκεί στρέφει και ο ατζέντης του την πλευρά. Οι Βόσνοι μάνατζερ με αυτούς κάνουν δουλειές. Ναι, οπότε αυτό τα λέει όλα και παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς και η πλευρά του παίκτη θέλει προς τα εκεί να το πάει. Εγώ άκουσα και το Άιντραχτ. Τώρα, yeah. Εκτός... Άιντραχτ. Ναι, εκτός από την συγκεκριμένη αναφορά, εμείς στην πορεία προσπαθήσαμε να έχουμε μια επαφή με τον κύριο Μίχελ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βάλαμε το Σάββατο ένα θέμα με κάποιες απαντήσεις του κυρίου Μίχελ. Αυτό που διευκρίνησε μιλώντας σε εμάς, χωρίς να πει και πάρα πολλά πράγματα, αρκετά φιδωλός ήταν στις δηλώσεις, είναι πως ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να μπει σε μια κουβέντα πώλησης του Τσίμιροτ, σε περίπτωση που η οικονομική πρόταση που θα έρθει είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Κατά τα άλλα δεν πρόκειται να συζητήσει κάτι άλλο. Αλλά την δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει έρθει κάποια επίσημη πρόταση στα γραφεία του συλλόγου. Δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο, κάτι πολύ απτό το οποίο να προβληματίσει τους ανθρώπους της ομάδας και να μεταφερθεί προφανώς και στο μεγαλομέτωχο για να ληφθεί η απόφαση του τι ακριβώς θα συμβεί με τον Τσίμιροτ. Αυτή ήταν η αλλά θέση και ότι... της Werder, Ναι. Αν μιλάμε συγκεκριμένα για το θέμα Werder. Όχι, η απάντηση ήταν συγκεκριμένη και για τη Werder και για το αν ισχύουν τα νούμερα που γράφτηκαν στη Βοσνία και είπε ότι δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόταση αυτή τη στιγμή. Απλά να βάλουμε ένα αστεράκι και να πούμε ότι όπως παρακολουθούμε εμείς για το ρεπορτάζ και για να μεταφέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο την περίπτωση του Τσίμιροτ, φαντάζομαι ότι είναι ενήμερος και ο κύριος Μίχελ και μπορεί και εκείνος να αντιληφθεί ότι είναι πολύ κοντά μια πιθανή πρόταση το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού και ο ίδιος φαντάζομαι θα ξέρει και μπορεί και καλύτερα από εμάς ότι και η πλευρά ποδοσφαιριστή το κινεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Λέει τώρα, ο Πάου, σήμερα... λέει η Werder, λέει και ο Τσίμιροτ όμως. Ναι, αυτό ακριβώς. Υπάρχει σήμερα και μια τοποθέτηση του ίδιου του ποδοσφαιριστή στους συμπατριώτες του. Να πούμε ότι πριν αναφέρουμε τι ακριβώς λέει ο ποδοσφαιριστής, εκτός από τις δηλώσεις που κάνει σήμερα στη Βοσνία, κάποια από αυτά τα πράγματα που δηλώνει στη Βοσνία για τις προτάσεις που υπάρχουν, τα έχει εκμυστηρευτεί και σε ανθρώπους του εδώ. Σε συμπαίκτες του, σε ανθρώπους που έχει φιλική σχέση. Ό,τι δηλαδή Τσίμιρο... έρχεται πρόταση. Ναι, ο Τσίμιρο ότι γενικά είναι ένα σοβαρό παιδί. Πάρα πολύ ήπιον τόνων. Ναι. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να λέει διάφορα πράγματα που δεν ισχύουν ίσα ίσα για να δημιουργήσει τώρα. Δεν έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα όπως άλλοι παίκτες, δεν χρειάζεται να φέρουμε κάποιο παράδειγμα. Ναι. Και στο παρελθόν, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για πρόταση για τον Τσίμιροτ, ο ίδιος παίκτης, ενώ γραφόντουσαν πολλά πράγματα, έλεγε δεν ξέρω τίποτα, δεν υπάρχει κάτι. Αν υπήρχε κάτι, σίγουρα θα είχαν φτάσει να ρωτήσουν εμένα τον ατζέντη μου. Τώρα σήμερα λέω την. Ναι, τώρα σήμερα στη Βοσνία λέει ότι υπάρχει μία δόση αλήθεια σε αυτά που γράφονται. Υπάρχει σίγουρα πρόταση, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση με τους ανθρώπους της ομάδας. Λέει για Γερμανία ή για. Από πού και τα λοιπά, όχι. Όχι, δεν το κάνει συγκεκριμένο. Τουλάχιστον ο Τσίμιροτ στην απάντησή του. Ναι. Και απλά αυτό που λέει είναι ότι θα πρέπει να μιλήσω και με τον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ. Ότι το μόνο που σκέφτομαι στην παρούσα φάση είναι η ξεκούραση και ο ίδιος. Περιγράφει αυτό που λέγαμε και εμείς στο τέλος των play-off, ότι η σεζόν για εκείνο ήταν εξοντοτική, έχει δώσει πάρα πολλά παιχνίδια και νομίζω ότι ο Τσίμιροτ βαρέθηκε και παραπάνω από όσο άντεχε και φάνηκε πολύ και στο τελευταίο χρονικό διάστημα που είχε μια κάμψη στην απόδοσή του. Εγώ ξέρω τώρα... ότι η περίπτωση Τσίμιροτ είχε δρομολογηθεί πολύ σύντομα από τη μέρα που ήρθε. Ο ίδιος ο παίκτης ήξερε ότι το καλοκαίρι θα φύγει. Ακόμη και κατηδία να του μιλήσεις. Δείχνει σίγουρος ότι θα αποχωρήσει. Αυτό είναι το feedback που έχει πάρει και από τον ΠΑΟΚ και από τους μάνατζερ του. Εγώ λέω, βάζοντας ένα ερωτηματικό πολύ μικρό, ότι το τελευταίο παιχνίδι που τον είδαμε τον Τζίμιρο ήταν με τον Παναθηναϊκό, την τελευταία αγωνιστική των play-off. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
αυτά που περιγράφει ο Σταύρος, και συγγνώμη που διακόπτω, νομίζω ότι κολλάνε και με την εισαγωγή που έκανα εγώ στο κατά πόσο ο ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως έγινε και με τον Ροντρίγκες, μπορεί να χειριστεί τέτοιες υποθέσεις ποδοσφαιριστών και είναι και ένας πολύ γενικότερος προβληματισμός αυτός. Δεν έχει, Γρηγόρη, όταν ο τεχνικός διευθυντής ο τότε, ο Φρανκ Άρνεσεν, τον φέρνει με την προϋπόθεση να φύγει να μετά πουληθεί σίγουρα. Δεν υπάρχει μαμούσου του. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι γιατί τεντώθηκε ο Τσίμηρο τόσο πολύ. Τώρα όλα τα άλλα. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι πήρε 50 συμμετοχές για να είναι αυτό το πάτημα να πουληθεί. Εντάξει. Με αποτέλεσμα να μην είναι καλό στο τέλος και να μην ευνοηθεί η ομάδα. Πάνω σε αυτή τη λογική. Όλα τα άλλα τα κόβερε σε. Και γενικά, επειδή ξέρουμε ότι και ο Άρνεσεν είχε μπλεχτεί στην πώληση του Ροντρίγκες, μην λέμε χαζά. Πίεσε και αυτό τον Αφρικανό για να πάει στη Γαλατά. Γιατί αυτό ήταν το κόνσεπτ. Ας ελπίσουμε να βγει ο ΠΑΟΚ κερδισμένος ό,τι και να αποφασιστεί από αυτήν την ιστορία. Απλά είναι πρόβλημα, νομίζω, να γίνονται μεταγραφικές κινήσεις σήμερα, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί, να επαναληφθεί και στο μέλλον, και να υπάρχουν έτσι τέτοιες άτυπες συμφωνίες που μετά από 1-2 χρόνια φέρουν τον ΠΑΟΚ ή την οποιαδήποτε ομάδα σε μια πολύ δύσκολη θέση. Τραγικό. Γιατί για τον ΠΑΟΚ σήμερα, ο Τσίμηρο είναι κομβικός ποδοσφαιριστής. Και επειδή στις περισσότερες αναφορές που κάνουμε λέμε ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι του λείπει η συνέχεια, ότι δεν έχει ένα κορμό 2-3 χρόνια και να προσθέσει 2-3 παικταράδες και να κάνει το κάτι παραπάνω για να πάρει ένα τίτλο ή να είναι ο βασικός, τέλος πάντων, υποψήφιος για τον τίτλο του πρωταθλήματος. Είναι πρόβλημα να θεωρεί και το κλαμπ στην προκειμένη ο ΠΑΟΚ ότι είναι πολύ πιθανό να φύγει ο Τσίμηρουτ. Να το έχει δέσει δηλαδή και να μην είναι στο χέρι του. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να τους προβληματίσει όλους και κυρίως το μεγαλομέτωχο που είδε μια συνεργασία με έναν άλλον αθλητικό διευθυντή. Του έχει φέρει βέβαια πολλά εκατομμύρια πίσω η συγκεκριμένη συνεργασία, αλλά του δημιουργεί και αυτό το πρόβλημα γιατί έχει υποθέσεις που δεν μπορεί να χειριστεί 100% ενώ έχει παίκτες με υπογεγραμμένα συμβόλαια. Εντάξει. Θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι καινή κατάσταση αυτός ο ποδοσφαιριστής. Θεωρούν ότι μπορεί να. Εντάξει, το πρόβλημα ήταν, Δημήτρη, άμα ο παίκτης έκανε 5 γκολ και 8 assist, ωραία, και όχι 0 και 0, ένα έκανε μία στο τέλος. Ωραία. Θα ήταν διαφορετική η κουβέντα μας τώρα. Τώρα που δεν έκανε καλή δημιουργικά σεζόν, εντάξει, το καταπίνουμε και πιο εύκολα. Αλλά νομίζω ότι η βάση του προβλήματος είναι ότι ξεκινάς μια συνεργασία με γνώμονα ότι σε 2 χρόνια αυτός θα πάρει υπεραξία από σένα και θα φύγει όποτε κουστάρει ο μάνατζερ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα ζήτημα με ό,τι λέγεται. Πάμε και στο Βιερίνια που επίσης είχε. Υπάρχουν διάφορα δεδομένα και οι δηλώσεις στη Φόρτσα και ρεπορτάζ εδώ, ρεπορτάζ στη Γερμανία, πουλάς Βόρσμπουργκ. Να πούμε ότι ο Βιερίνια ήταν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ το τελευταίο με τον Παναθηναϊκό και παρακολούθησε από κοντά την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Προφανώς και αυτό δεν είναι κάποια περίεργη είδηση, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει εκφράσει την αγάπη του για την ομάδα και έχει πολύ στενούς δεσμούς, παρότι λείπει γιατί αγωνίζεται στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, μετά από τη συνέντευξη που έχει δώσει τη Φόρτσα, επειδή ήταν σπάνια βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή να μιλήσει με τόσο συναισθηματικό τρόπο για το μέλλον του. Δηλαδή, υπάρχει μια απάντηση που μπορούμε να ξεχωρίσουμε από τις πολλές ερωτήσεις που του έγιναν στην μεγάλη συνέντευξη που έχει δώσει τη Φόρτσα για το τι ακριβώς νιώθει για τον ΠΑΟ και αν επιθυμεί να επιστρέψει. Και επειδή μίλησε πολύ συναισθηματικά ο Βιερίνια, ότι το σκέφτομαι συνέχεια, είναι το πρώτο πράγμα που έχω στο μυαλό μου το πότε θα επιστρέψω. Εδώ θέλω να κρεμάσω τα παπούτσια μου. Δεν θέλω να έρθω να παίξω για ένα χρόνο. Θέλω να έρθω να βοηθήσω τουλάχιστον 2 χρόνια την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Νομίζω ότι αυτές οι απαντήσεις θα μπορούσαν να δοθούν από έναν ποδοσφαιριστή που είναι Έλληνας. Και ο Βιερίνια, λόγω και του γάμου που έχει κάνει, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια Έλληνας, ναι, και σίγουρα έχει διαφορετικό δέσιμο. Τώρα, αυτή η συνέντευξη σχολιάστηκε πάρα πολύ και δείχνει την πρόθεση του παίκτη. Και στη Γερμανία. Προφανώς, ναι, ναι. Αρχικά εδώ, αλλά έχει γίνει αναφορά πλέον και στη Γερμανία, γιατί η Bild, που είναι ένα μέσο αρκετά έτσι, έγκυρο και δεν αμφισβητείται, έχει μπει στη διαδικασία να πάρει το συγκεκριμένο κομμάτι που αναφέραμε των δηλώσεων του ποδοσφαιριστή για το μέλλον του και να γράψει ένα άρθρο στο οποίο τονίζεται ότι αυτές οι δηλώσεις προκαλούν αρκετά μεγάλη αίσθηση, ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δείχνει ουσιαστικά την επόμενη μέρα στην καριέρα του και ανοίγει το δρόμο για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει προφανώς δέσιμο στο συγκεκριμένο θέμα για την σχέση που έχει ο Βιερίνια με την Ελλάδα και για το γεγονός ότι έχει παντρευτεί Ελληνίδα και μια γυναίκα που κατάγεται από την Θεσσαλονίκη.
Και απλά προφανώς στην όλη αναφορά του θέματος τονίζεται ότι ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο ακόμα με την Wolfsburg και θα πρέπει για να βρεθεί η χρυσή τομή, αν ο ΠΑΟΚ θέλει να τον αποκτήσει, να τα βρει και με τη γερμανική ομάδα. Εδώ νομίζω... Άλλη μια ωραία, Γρηγόρη, εμείς ποτέ δεν δώσαμε έμφαση στο θέμα Βιερίνη όλα αυτά τα χρόνια. Το υποβαθμίζαμε γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη φορά που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει η δουλειά. Και αυτό γιατί η διάθεση του Βιερίνη είναι να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Τα νούμερα δεν είναι απαγορευτικά. Σίγουρα δεν είναι και μικρό το συμβόλαιο που θα θέλει ο Βιερίνη, γι' αυτό ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Νομίζω ότι θα είναι πάνω από το εκατομμύριο, αυτή είναι η αίσθησή μου. 2,2 είχε στη Wolfsburg. Εκεί κοντά πιστεύω θα γίνει η δουλειά, αν γίνει. Και νομίζω ότι με τη Wolfsburg δεν είναι και πολύ δύσκολο να βρεθεί μια χρυσή τομή, τέλος πάντων. 2,5 σίγουρα όχι, αλλά κάτι λιγότερο από τη στιγμή που ο παίκτης θα πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι η πρώτη φορά. Κάντε το σταυρό σας όλοι να έρθει, γιατί δεν έχουμε τέτοιο παίκτη. Ό,τι και να λέμε, δεν υπάρχει Βιερίνια στον ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια έτσι όπως είναι σήμερα παίζει 3 χρόνια σβηστά στο εξτρέμ και μετά το βάζει και δεξί μπακ άλλα 2-3 να παίζει. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που πιστεύω ότι θα γίνει. Η πρώτη. Μέχρι τώρα δεν πίστευα. Νομίζω ότι αυτή η αίσθηση που λέει ο Σταύρος, γιατί όντως έτσι είναι, δηλαδή στο παρελθόν πολλές φορές επιλέξαμε να μην μπει τίποτα στο ΠΑΟΚ 24 για το αν θα έρθει ή όχι, γιατί ξέραμε ότι δεν θα γίνει το συγκεκριμένο deal για διάφορους λόγους. Αυτή η αίσθηση που προκύπτει και σε εμάς έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η διάθεση του ίδιου του ποδοσφαιριστή μπορεί να λύσει και μια παρεξήγηση που υπήρξε και με τον γιο του μεγαλομετόχου από το πουθενά, από κάποιες αναρτήσεις. Στις δηλώσεις του το ανέφερε ότι έχει λυθεί, έχουν μιλήσει και ναι, ναι, οπότε έχουν... και αυτό μπορεί να μείνει πίσω το θέμα και φαίνεται ότι οι δύο πλευρές, και η πλευρά του παίκτη και η πλευρά του ΠΑΟΚ, το σκέφτεται πάρα πολύ έτσι, θετικά. Για να το κλείσουμε το του Βιερίνια, να πούμε ότι σήμερα η Bild μπορεί να κάνει αναφορά στις δηλώσεις που έχει κάνει ο παίκτης στην Ελλάδα και να τονίζει ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο. Ωστόσο, πριν από μία εβδομάδα περίπου, είχε γίνει αναφορά στα μεταγραφικά ζητήματα των ομάδων της Bundesliga και στο ρεπορτάζ της Wolfsburg ο Βιερίνια μαζί με 2-3 ακόμα ποδοσφαιριστές θεωρούνταν βέβαιο ότι θα αποχωρήσει και ότι ήταν στους ποδοσφαιριστές υποπαραχώρηση, ο οποίος έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο, απλά η ομάδα πιθανότητα θα έψαχνε έναν τρόπο να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Βιερίνια. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και αυτό στο μυαλό μας για να δούμε ότι μπορεί να υπάρξει και πιο εύκολα πρόσφορο έδαφος και στις όποιες συζητήσεις μπορεί να γίνουν τον επόμενο καιρό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Wolfsburg για να μπορέσει να υπάρξει αυτός ο γάμος. Θέλει υπομονή και καλούς χειρισμούς, έξυπνους χειρισμούς για να δοθεί λύση χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Με μεγάλο πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ σε αυτές τις υποθέσεις, την πρόθεση που φαίνεται ότι έχει ο παίκτης. Βέβαια. Ωραία. Γρηγόρη, έχουμε κάποιο άλλο έτσι πολύ σημαντικό θέμα με παίκτη? Όχι, νομίζω, έτσι. Όχι, Πλεβέκ προφανώς έχει παγώσει, γιατί έχει άλλη προτεραιότητα. Του Λεβέκ είναι η υπόθεση η μεταγραφική που φαινόταν η πιο τελειωμένη από όλες. Και ακόμα και ο κύριος Μίχελ, τις τελευταίες φορές που έτυχε να τον δούμε από κοντά, ούτε το διέψευμε, ούτε ήθελε να το υποβαθμίσει και να αποφύγει να μην απαντήσει. Αλλά ακόμα και αυτή η μεταγραφική περίπτωση φαίνεται ότι μένει λίγο πιο πίσω, και μένει λίγο πιο πίσω γιατί στην παρούσα φάση αυτό το θέμα προπονητή τα έχει καλύψει όλα. Δεν είναι μόνο η περίπτωση του Λεβέκ. Μπορεί να έχουμε γίνει κουραστικοί γιατί το έχουμε αναφέρει πολύ τις τελευταίες 7-8 ημέρες. Υπάρχουν πάρα πολλά ραντεβού κλεισμένα με μάνατζερ ποδοσφαιριστών για τη σχηματοποίηση του ρόστερ, για παίκτες που άνοικαν στον ΠΑΟΚ φέτος και μπορεί να φύγουν, για παίκτες που ήταν δανεικοί και μπορεί να επιστρέψουν. Και ακόμα και αυτά τα ραντεβού αναβάλλονται συνέχεια από μέρα σε ημέρα, γιατί δεν υπάρχει εξέλιξη στο θέμα προπονητή που προφανώς θα δρομολογήσει και όλα τα επόμενα. Να βάλουμε λίγο στην ατζέντα και το θέμα του τερματοφύλακα, μιας και υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του μάνατζερ του Μπόικο, ο οποίος λέει ότι η Μπεσίκτας μόνο δανεικό τον δίνει. Ο ΠΑΟΚ που ψάχνει έναν με δύο τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή, λογικό να ξεθάψει και τις περιπτώσεις που είχε στο παρελθόν. Και ο ίδιος ο μάνατζερ ισχυρίζεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε επαφή με την πλευρά του, αλλά μόνο ως δανεικό μπορεί να τον πάρει ο ΠΑΟΚ από την Μπεσίκτας. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης Μπόικο. Και τι κάνεις τώρα? Τι κάνεις τώρα? Πας αγοράζεις έναν τερματοφύλακα, να έχεις το κεφάλι φύσικο, 32 χρονών, 33, που έπαιζε σε πρωτάθλημα το οποίο
έχει ένα επίπεδο που έχει καλά ριφλέξ, είναι καλός με τα πόδια και έχει εγκέφαλο και δεν έχει πρόβλημα στη μέση. Ξεκινάμε τα πολύ βασικά. Δηλαδή, αν πέσει ένα 50 κάτω, θα σκύψει να το πάρει. Δεν θα μείνει όρθιος να περάσει ο περαστικός να το πάρει. Πάντως, όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε και οι πολλές εξελίξεις που αναμένονται, γιατί θα είναι πολλά και διαδοχικά τα ραντεβού για να πάρθουν αποφάσεις, γιατί ο χρόνος όχι μόνο δεν είναι σύμμαχος, αλλά πιέζει πάρα πολύ τον ΠΑΟ και τους διοικούντες του. Δείχνουν ότι και η αυριανή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει προαναγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό, για αύριο το μεσημέρι στις 12, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε την ενημέρωση ότι και ο κύριος Σαββίδης, ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ, από μεγαλομέτοχος, θα δώσει και αυτό το παρόν. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι και από εκεί μπορούν να βγουν πολλά και διάφορα θέματα. Σίγουρα ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι αυτό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Κυκλοφορεί ένα συγκεκριμένο έτσι νούμερο ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να το καλύψει ο Ιβάν Σαββίδης. Απλά εγώ να βάλω εδώ έτσι το αστεράκι, γιατί έχει τύχει να βρεθούμε πολλές φορές έκτακτη Γενική Συνέλευση. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά και η πρώτη χρονιά που ο ΠΑΟΚ, με βάση τις πωλήσεις που έχει κάνει από πέρσι τέτοιο καιρό, θα έχει πολλά έσοδα από πωλήσεις, ενδεχομένως και από την ευρωπαϊκή του πορεία, και η ζημιά θα είναι η μικρότερη δυνατή συγκριτικά με άλλες χρονιές και άλλες σεζόν. 6-7 εκατομμύρια υπολογίζεται. Γρηγόρη, δεν αναφερθήκαμε στον Εντόι. Εντόι δεν υπέγραψε πουθενά ακόμα, έτσι? Όχι, όχι. Και αυτή είναι μια ανοιχτή υπόθεση και αυτός είναι ένας παίκτης που σίγουρα έχει μπει στις λίστες του ΠΑΟΚ από τον περασμένο Γενάρη, τον παρακολουθεί. Βέβαια, επειδή είναι ελεύθερος, επειδή έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, είναι πολλές οι ομάδες που θέλουν να τον προσεγγίσουν και να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να πληρώσει την ομάδα, να δώσουν ένα ποσοστό προφανώς αυτής της υπεραξίας που θα έδιναν στην ομάδα του, στον ίδιο τον παίκτη ή στον ατζέντη του, για να κλείσει δουλειά. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά προς το παρόν. Γρηγόρη, σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Αυτά και με μερικά θέματα παικτών που σχετίζονται με τον ΠΑΟΚ. Όπως το είπε ο Γρηγόρης κάποια στιγμή, βεβαίως είναι αρκετοί και αυτοί που ανήκουν στον ΠΑΟΚ και πρέπει να αποφασίσουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι πιο πολλά αυτά τα ζητήματα, έτσι, παρά τα μεταγραφικά για απόκτηση παικτών. Καλό ακούγεται αυτό. Γιατί δεν είναι και αρνητικό. Λοιπόν, κάποια δικά σημεία θα τα διαβάσουμε με το που επιστρέψουμε. Ένα μικρό τελευταίο διάλειμμα και πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Λοιπόν, κάποια μηνύματα από φίλους, για ό,τι συζήτησαμε πριν από λίγο. Ο ένας, ο φίλος μας ο Δαμιανός από Ηνωμένες Πολιτείες, κουράστηκε με το Βιερίνια και ο κόσμος, και αν θέλει να έρθει ας έρθει, αν δεν θέλει να μην ξαναπατήσει το πόδι. Ήμαρτον κάθε μεταγραφική περίοδο με το Βιερίνια. Δεν φταίει ο Βιερίνια γι' αυτό, επειδή. Απ' την άλλη, αξίζει και τον κόπο. Είναι η πιο εγγυημένη κίνηση που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Βάζει επίπεδο με τον καλημέρα τώρα, τι να λέμε. Και είπαμε, και δεν είναι εύκολο, γιατί έχει συμβόλαιο με την ομάδα του και χρειάζονται ειδικοί χειρισμοί. Άλλος φίλος κάνει ένα black humor για τον Μπρίκιτς και αυτό που είπες. Το πρόβλημα στην περίπτωση του δεν ήταν μόνο ότι δεν θα έσκυβε να πάρει το πενιντάρικο, αλλά και ότι πιθανότατα με βάση ό,τι είδαμε δεν θα το έβλεπε μπροστά του. Αναφέρεται εδώ ένας κακοπροαίρετος φίλος για τον Σέρβο goalkeeper, που στο κάτω-κάτω κλείθηκε ξαφνικά να σηκώσει ένα βάρος. Εντάξει, δεν είχε μια σειρά αγώνων. Για βασικό τον πήραμε. Δεν είχε μια σειρά αγώνων για ποτέ. Για βασικό τον πήραμε. Εντάξει, μια περίοδο έτυχε. Δηλαδή έχεις το Γλύκο και φέρνεις τον Μπρίκιτς για βασικό. Ναι. Εντάξει. Θελέστε και παθέστε. Κακή επιλογή. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν γύρω το ποδοσφαιρικό τμήμα. Περιμένουμε να δούμε αν τυχόν θα γίνει η συνάντηση σήμερα μεταξύ Μίχελ και Ίβιτς. Νομίζω ότι σήμερα δεν θα έχουμε τίποτα όσον αφορά στην... Είναι υπομένη του Αγίου Πνεύματος. Ναι, να ξεκούραση. Αύριο έχει και γουσού. Μετά τη γουσού κάτι θα έχουμε. Ή στη διάρκεια. Ναι. Και μια ανακοίνωση. Mm-hmm. Το άλλο τμήμα στο οποίο υπάρχει κινητικότητα είναι το βόλι, και στον ΠΑΟΚ αλλά και στους αντιπάλους. Βλέπω για παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός ανακοινώνει προπονητή. Πόσα ονόματα έχει. Πάει και ο Μπόσκαν.
Ισπανός θα είναι ο επόμενος προπονητής της ομάδας Βόλι του Ολυμπιακού. Ξέρω εγώ. Είδα, Φερνάντο Μουνιόθ Μπενίτεθ. Πού ήτανε? 1970 γεννήθηκε. Ήταν προπονητής στην Εθνική Ισπανίας. Τώρα πρέπει σε Εθνική, αυτός ήταν στον πάγκο. Δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε. Η προπονητική του καριέρα. Στην Τουρκία ήταν τελευταία. Στην Άγκαρα. Και στην Εθνική Ισπανίας. Αυτός πρέπει να ήταν, που παίξαμε προχθές. Μάλιστα. Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Στο Βόλιο και Βόλιο. Σε αυτά δεν έχει πρόβλημα. Είναι στην Εθνική, έχει και μια-δύο ομάδες. Και ο Παπαθεοδόρου στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, από ό,τι είδα, συνεχίζει στην Εθνική νέων. Μάλιστα με Κόνιαρη, με Αντετοκούμπο, τον πιο μικρό αδερφό. Τον Κρήτο το που είναι επίσης πάρα πολύ καλός. Με Παπαγιάννη. Έχουν ευρωπαϊκό τουρνά. Αυτή η Αντετοκούμπο τι έγινε? Φοβερή, 12 άτομα. Τι... Τέσσερις είναι, ο ένας κρατεί τον άλλον. Ναι. Αυτός που είναι στην Ανδόρα δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό. Πάρα πολύ καλός αθλητής. Αθλητής, δηλαδή το σουτ του είναι σαν δικό μου. Εντάξει. Το παράκανες. Ένα στα 17 θα είχε και αυτός, όσο είχα εγώ. Σε χαρούσε να τον πάρεις στον ΠΑΟΚ. Όχι, στον ΠΑΟΚ δεν με χαλάει να πάρω εσένα άμα χάσεις 22 κιλά. Α, μπράβο. Και βάλεις 19 πόντους. Ας πάμε λίγο στο Βόλι, στο Γιάννη τον Παρασκευήδη, μια και είχαμε και στον ΠΑΟΚ κάποιες κινήσεις. Και γενικά οι ομάδες βιάζονται, είναι στη φάση όπου και ανταγωνισμός υπάρχει και ο ένας πάει να κάνει κάτι καλύτερο από τον άλλον. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και εδώ το θέμα. Ο Γιάννης μπορεί να μας πει για handball, μια και εκεί ο Ολυμπιακός έχει πάρει την απόφαση να εμπλακεί και να κάνει ομάδα. Νομίζω σε μια συγχώνευση με τον Ξινή. Με τον Ξινή. Ο οποίος συνεχίζει να έχει εδώ η ΕΚ. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, ξεκινάμε το βόλι του ΠΑΟΚ. Και τι νεότερο είχαμε μέσα στο αυτό τριήμερο, τριήμερο με τις κινήσεις που έχουν αποφασίσει ότι θα γίνουν? Εντάξει, είχαμε καταρχάς την προφορική συμφωνία και τον αντικαταστάτη του Βλάντο Πέτκοβιτς, δηλαδή στη θέση του Πασαδόρου, η οποία βέβαια ακούει στον Ματίας Βαλκίας, πέρσι αγωνίστηκε στην ρουμανική Ζαλάου με την οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα, όπου φαίνεται πως αυτή θα είναι τελικά η περίπτωση στην οποία θα προχωρήσει ο Δικέφαλος, αφού υπάρχει και προφορική συμφωνία. Το μόνο που μένει είναι να στείλει και υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του. Δεν αποκλείται είτε σήμερα είτε αύριο να γίνει αυτό. Αν δεν γίνει αυτό τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, τότε αυτό θα σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ πάει αλλού. Δεν γνωρίζω. Πάντως υπάρχει προφορική συμφωνία με τον παίχτη, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν ένας παίχτης δεν στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιο, τίποτα δεν είναι οριστικό ακόμα. Για πες μας γι' αυτό, να στοιχεία έχουμε. Αυτός ήταν στην πέρσι αγωνίστηκε στη ρουμανική Ζαλάου, κατέκτησε το πρωτάθλημα. Είναι πλέον ο βασικός πασαδόρος στην Εθνική Βελγίου, που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει την θέση του Ντελούς. Μάλιστα έπαιξε και στο πρόσφατο το παιχνίδι με την Σλοβενία. Θεωρείται ο βασικός πασαδόρος Εθνικής Βελγίου. Ναι, πλέον ναι. Πόσο χρόνο είναι? Ο ΠΑΟΚ για να καταλάβει και ο κόσμος, ήθελε να επιλέξει, είχε μάλλον δύο στη λίστα του. Ναι. Είχε τον Βαλκίας και είχε και τον Ντούλστ. Ο Ντούλστ ήταν αυτός που ήταν μέχρι πρότινος πασαδόρος στον ΠΑΟΚ, στον Παύλο, στο Βέλγιο βασικός. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν σαν να λέμε τώρα ο Κουρνέτας στο Βέλγιο. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια πήρε τη θέση του Βαλκίας. Ματίας Βάλκιες, 27χρονος είναι ο Βέλγος, Σταύρο, θεωρείται καλός. Ψηλός. Το θέμα είναι ότι ναι, έχει και μια ωραία κίνηση την οποία έχουμε βάλει και στο ΠΑΟΚ 24 στα βιντεάκια. Εντάξει, ο Πέτκοβιτς ήταν όνομα τα στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε ότι το γρανάζι της ομάδας είναι η θέση του Πασαδόρου, οπότε ό,τι και να πούμε είναι επίσημο. Στη Ρουμανία έχουν υψηλό επίπεδο βόλια, δηλαδή οι ομάδες τους είναι ανταγωνιστικές και μπορούν να κάνουν... Από την Ελλάδα είναι πολύ καλύτερο, Δημήτρη. Τι λες? Ναι, από μια Ελλάδα η οποία δεν ξέρουμε καν αν θα έχει τηλεοπτική στιγμή. Καλά, εντάξει, θα δούμε τον χρόνο. Δηλαδή εκεί η Ρουμάνια από τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό είναι πιο υψηλό επίπεδο. Ναι, για μένα ναι. Και για όσο τουλάχιστον ρωτάω για μαθαίνω για τον βόλι. Η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ καλή τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά το γεγονός ότι δεν κατέβαιναν οι χώρες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτό έφερε ποινές, έφερε κάποιες κυρώσεις, πιο πολλοί παίχτες προτιμούσαν να πάνε σε ένα άλλο πρωτάθλημα, ξέραν ότι τουλάχιστον
η ρουμανική ομάδα θα κατέβηκε στην Ευρώπη. Άρα όλα αυτά έκαναν ένα συνδυασμό το οποίο ανέβησαν κάποια άλλα πρωταθλήματα. Και το ελληνικό όλο έπεφτε. Όπου φτάσαμε πλέον να μην θέλουν ούτε να κατέβουν. Γιατί δεν είναι και λίγα τα λεφτά όταν πληρώνεις 20-25 χιλιάρικα για να συμμετέχεις σε τη διοργάνωση του Champions League. Όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ λέει για μια ακόμη χρονιά ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Να, ναι, αλλά το να πας στο Champions League πληρώνεις κιόλας. Δεν είναι πήρε την πρώτη θέση πάω στο Champions League. Πληρώνω κιόλας για τη συμμετοχή. Αλλά φέτος έχουμε και απευθείας ομίλους, άρα μπορείς να καλύψεις τη χασούρα. Αρκεί να στηρίξει ο κόσμος με εισιτήρια στους αγώνες. Εννοείται. Έχει ένα κοινό το βόλεϊ πλέον, 1500 άτομα, 2000 θα μαζεύονται. Ναι, όταν πριν κάποια χρόνια ήταν 15-30 άτομα στις χερκίδες και όλοι μέσα σε ένα παγωμένο παλατάκι και ξαφνικά αυτό το τμήμα δειλά έφτασε να έχει αυτό το 1,5 χιλιάρικο σταθερά σε όλα τα παιχνίδια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είμαι και αρκετά αισιόδοξος ότι και φέτος θα καταφέρει η ομάδα να δώσει 1 χιλιάρικο των πιστών τα διαρκείας. Ναι. Εντάξει, το βλέπουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, κρατάμε βέβαια ότι περιμένουμε πάντα να στείλει το συμβόλαιο του υπογεγραμμένο ο Ματίας Βαλκίδης. Έτσι, υπάρχει προφορική συμφωνία, επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα... Για έναν Αργεντίνο που γράψαμε, τι είναι αυτός, ναι. Ο Φακούντο Κόντε. Ναι. Άμα ο ΠΑΟ καταφέρει να φέρει τον Φακούντο Κόντε, εγώ το μόνο που θα κάνω στο ΠΑΟ 24 είναι να προσπαθώ να φέρω διαρκείας στο αγώνα του ΠΑΟ. Φακούντο Περέιρα. Άμα... Θα σε βγάλουμε πολιτή για το ΤΑΠ ΠΑΟΚ δηλαδή. Ναι, γιατί να καταλάβει τώρα ο κόσμος κάτι. Λέγαμε ότι ο Ντάντε είναι ο Μέση του βόλεϊ, τον είχε χαρακτηρίσει ο κ. Καλαμαζίδης, αν θυμάστε. Ναι, λόγω βιογραφικού. Ναι. Λόγω... Και στο τέλος, μη σου πω ότι το επιβεβαίωσε, εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο. Και ο τελευταίο παιχνίδι ήταν. Ναι. Απλά άμα πας στην Αργεντινή και ρωτήσεις τώρα ποιος είναι ο Μέση του βόλεϊ στην Αργεντινή, θα σας πούνε ο Φακούντο Κόντε. Και πώς μπορεί να έρθει αυτός εδώ, Ρίγενε. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά για να προτάθηκε στην τι ομάδα, πάει να πει, έχει στηρίξει το κασέτο. Ο Κόντε είναι 28 χρονών. Α, δεν είναι μεγάλος. Η διαφορά του με τον Ντάντε είναι ότι είναι ολοκληρωμένος με απίστευτα σωματικά προσόντα. Δηλαδή ο Ντάντε ήταν πιο βαρύ κορμί. Αυτός έχει ψηλώσει, κάτι είναι. Ναι, έχει κάτι εκρήξεις στο φιλέ. Είναι 1,98 σταυρό. Μια χαρά για ακραίους. Ναι. Για να καταλάβει τώρα ο άνθρωπος μπορεί να, σε αυτός μπορεί να παίξει και διαγόρες από αυτήν. Είναι τόσο τρομερά τα σημαντικά του προσόντα. Έχει παίξει η Ευρώπη. Ναι, έχει παίξει και η Ευρώπη. Είναι μέλος από ο μικρός μέλος των εθνικών ομάδων της Αργεντινής. Έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της πατρίδας του σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις, διεθνείς διοργανώσεις και έχει αποδείξει ότι είναι ένας παίκτης παγκοσμίας κλάσης. Έπαιζε και στην Ιταλία πρόσφατα, στη Ματσεράτα. Έπαιζε και στη Σκράμπελ Χάτοφ στην Πολωνία, που είναι τα πιο δυνατά σωματεία τα τελευταία χρόνια στο ελαιό στο βόλεϊ. Ναι. Είναι πάρα πολύ ακριβώς. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά θα μπορείς ο ΠΑΟΚ να το φέρει. Εντάξει, θα έχει ενισχυμένο μπάζι το ΠΑΟΚ, αν θέλει να κάνει την υπέρβαση. Μιλάμε για πολλά λεφτά, δεν μιλάμε για απλά λεφτά. Τι μιλάμε για 200 χιλιάρικα. Ναι. Θα μαζέψω εγώ, θα κάνω μια γύρα, θα μαζέψω πάω στους καφετέρες. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί να έρθει ο Φακούντο Κόντε. Ο Αγκάμες ήταν στα 300 πέρσι. Ο Αγκάμες, σύμφωνα με τον μάνατζερ του κύριο Μαργαρίτη, σε τηλεφωνική κοινωνία που είχα εγώ πέρσι το καλοκαίρι, είχε αναφέρει ότι όλο το συμβόλαιο του μαζί με διαμονές, αμάξια και όλα αυτά έγινε 350.000. Αλλά ήταν δώρο του Μαρινάκη, ο οποίος ήθελε να εκτρονίσει τον ΠΑΟΚ από το τίτλο, έτσι. Ναι, θα κάνουμε και εμείς ένα δώρο στον ΠΑΟΚ 24, θα φέρουμε τον Κόντε. Τι, λεφτά δεν έχουμε. Εντάξει, το θέμα είναι θα κοπεί κάτι από τα δικά σας. Και θα πάρουμε τον Κόντε, το δέχεσαι αυτό. Εγώ το δέχομαι, άμα θες και πλήρωτος μένω. μα μιλάμε, μα αυτός είναι ο Μέση της Αργεντίνης αυτή την ώρα. Δεν μιλάμε για κάποιον που ήταν παλιά. Είναι ο Μέση, παιδιά. Δηλαδή δεν έχω ξανακούσει πιο δυνατό όνομα για τον ΠΑΟΚ ποτέ στη ζωή μου. Και δεν νομίζω να ξανακούσει τόσο δυνατό όνομα. Μακάρι δεν να καταλάβει όπως είναι πολύ δύσκολη περίπτωση και δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αυτό. Μακάρι. Ο Πελεκούδας τι κάνει τώρα για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Ο Πελεκούδας περίμενε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ο Πελεκούδας ήταν και πέρσι να είναι στο τμήμα, δεν είχε έρθει. Περιμένουμε. Από εκεί και πέρα ένα σημαντικό θέμα το οποίο ίσως και από σήμερα να έχουμε κάποια εξέλιξη είναι τα όσα έγιναν στο Ρέντι στο τελευταίο παιχνίδι
αν θυμάστε, με την βροχή από καθίσματα που δέχτηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Αν είδατε εσείς κάποια κλίση σε απολογία του Ολυμπιακού, πείτε το μου, γιατί εγώ δεν έχω δει. Καλά, εδώ ο αστυνομικός δεν συμπλήρωσε ότι έφεγε κροτίδα μέσα η ομάδα στα αποδυτήρια, ρε εσύ. Και ενώ ήταν αστυνομική απ' έξω. Εννοείται. Και όταν ρώτησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στους διαιτητές, άλλα δεν γράψατε ολόκληρη φωτοβολίδα, έπεσε μέσα στα αποδυτήρια, είπανε δεν ήμασταν εκεί για να το δούμε. Το θέμα δεν είναι όμως η φωτοβολίδα, το θέμα είναι ότι... Με την απολογία τι γίνεται. Ιουνίου, τι με την βαθμολογία τι γίνεται. Με την απολογία. Α, εσύ σε ρωτάω, έχεις δει εσύ να κάλεσε η ΕΣΑΠ τον Ολυμπιακό σε απολογία ακόμα. Η ΕΣΑΠ τον Νατόρος, δηλαδή, καλέσει την ομάδα του σε απολογία. Ναι, εμείς γιατί δεχτήκαμε έναν Τορνατόρο στην ΕΣΑΠ. Γιατί δεχτήκαμε στην ΕΣΑΠ τον Τορνατόρο. Αυτό πρέπει να το απαντήσει κάποιος διοικούντας σε αυτό το ΠΑΟΚ. Μπορώ να απαντήσω εγώ. Ωραία, δεν πρέπει να γίνει πρόταση μορφής. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ ξέρω ότι ο ΑΣ έχει την νομικό την κυρία Κατερίνα Γιανακοπούλου, η οποία δεν αφήνει κάτι να πέσει κατά του ΠΑΟΚ και είμαι σίγουρος ότι οι όποιες κινήσεις γίνονται σίγουρα γίνεται στο παρασκήνιο και σε λίγο θα μπορούσαμε να πούμε και περισσότερα. Για μομφή, μομφή αυτό που έγινε και στο τελευταίο παιχνίδι και στο προτελευταίο, στο Ρέντι, είναι για πρόταση μομφής. Να τελειώνει το παραμύθι. Εντάξει, οι ομάδες έτσι όπως το βλέπω είναι κάπως μοιρασμένες. Δηλαδή, μοιρασμένες δεν γίνεται, τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν έχουν. Αξιοπιστία χάνει το Βόλιο σε σχέση με πέρσι. Ωραία. Ομάδες κάνουν ό,τι θέλουν και δεν τιμωρούνται. Ομάδα δεν μπορεί να πανηγυρίσει στο πρωτάθλημα. Τι άλλο να συμβεί δηλαδή για να υπάρξει πρόταση μομφής. Όταν ο ΠΑΟΚ είπε πέρσι, ελάτε εδώ στις ομάδες να συζητήσουμε να μήπως να βάλουμε κάποιον άλλο άνθρωπο και ας μην είναι από τον ΠΑΟΚ, ας είναι και από τον Παναθηναϊκό ακόμα. Αυτή με τον Ολυμπιακό ήταν αυτό. Ειδικά ο Παναθηναϊκός είχε πει ναι, πρέπει να το δούμε το θέμα και θα είμαστε και εμείς δίπλα σας και μπροστά σε αυτή την προσπάθεια. Και στο τέλος δεν εμφανίστηκε κανένας. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να σου ηγηθώ ότι μπορεί να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το θέμα αυτή την ώρα. Όχι, αλλά ας ανοίξει την κουβέντα. Εντάξει. Ας ανοίξει την κουβέντα. Μια απολογία, ας γίνει μια πρώτη απολογία του Ολυμπιακού που δεν έχει κληθεί ακόμα και στη συνέχεια θα τα δούμε για αυτό το θέμα. Ας το δούμε, SDNA βάλαμε τίποτα. Εντάξει. Και υπάρχουν την ίδια ώρα και κάτι πληροφορίες που αναφέρουν στην περίπτωση του Σεπέδα. Δεν έχω καταφέρει να βγάλω κάτι ουσιαστικό από αυτό το ρεπορτάζ και δεν ξέρω αν χρειάζεται να αναφέρουμε κάτι. Στην Φιλανδία μιλάνε για αλλαγή κατάθεσης της κοπέλας και κάποια ελαφρυντικά που υπάρχουν πλέον με τους παίχτες. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτήν την ώρα ούτε από την πλευρά των μάνατζερ του Σεπέδα, ούτε από κάποια δεύτερη πηγή για να το πω με σιγουριά. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Και θυμίζω απλά ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ο μοναδικός που είχε στηρίξει όλο αυτό το διάστημα του Σεπέδα μετά τη φυλακή. Δηλαδή μέχρι και βίντεο με Τούρδα και για το που ήταν χρόνια πολλά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι. Ένας φίλος... Απλά επειδή... Ναι, πες Γιάννη, πες. Απλά επειδή είναι πολύ λεπτό το θέμα και μιλάμε για έναν βιασμό, γιατί για βιασμό είναι υπόθεση, να μην το πάμε παραπέρα, ας περιμένουμε να δούμε τι θα πει πρώτα, τι θα πούνε πάλι οι αστυνομικές αρχές από τη Φιλανδία. Με το Σεπέδα να είναι φυλακή ακόμα, έτσι. Ναι, ήδη ένα χρόνο μέσα. Ένας φίλος αναρωτιέται, δεν ήταν προτιμότερο να πάρουμε Έλληνα πασαδόρο π.χ. Φιλίπποφ για να καλύψουμε θέση ξένου στους κεντρικούς π.χ. τον Λί. Εγώ και στην εκπομπή του είχα πει εδώ πέρα ότι θα ήθελα καλύτερα δίδυμο Φιλίπποφ τον Τερζή. Ναι. Ένας Φιλίπποφ ο οποίος αυτή την ώρα εγώ θα πω ότι άμα το κάνει πρώτα σου πάω και έρχεται. Mm-hmm. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ρωτήθηκε από τη συνδρομητική δύο φορές μετά το πέμπτο παιχνίδι αν θέλει να συνεχίσει στον Ολυμπιακό και δεν απάντησε καν. Και στη συνέχεια έκανε άνοιγμα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τυχαία αυτά. Ωραία. Γιάννη, οι μέρες είναι πολύ γεμάτες και με την επικαιρότητα στο Βόλι. Απλά να ξεκαταλάβει και ο κόσμος ότι η προετοιμασία πέρσι ξεκίνησε 15 Αυγούστου, οπότε έχουμε πάρα πολύ καιρό ακόμα. Σωστά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά αφορούν και το βόλεϊ. Στην Τουρκία αρχίζουν και γράφουν πάλι για τον Γκάρι Ροντρίγκες ότι η Γαλατά σκέφτεται να τον πουλήσει, ότι μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, ότι και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα τον ήθελαν. Πολλά και διάφορα σενάρια για μια μεταγραφή μάλλον που δεν βγήκε, δεν έπιασε στη Γαλατά. Κλείνουμε.
Αυτά ισχύουν μέχρι τώρα. Θυμίζουμε αύριο στις 12 Γενική Συνέλευση στην ΠΑΟΚ, έκτακτη. Να δούμε αν θα είναι παρόν ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος, ο Ιβάν Σαββίδης. Ίσως είναι και το βασικό θέμα, ίσως μέσα από αυτό να βγουν και πολλά άλλα. Ακριβώς στις 2 φτάσαμε. Τα λέμε με ΠΑΟΚ 24 και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.